Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Κολλιέρη και στους ακροατές σας. Λοιπόν, λέτε εδώ στο άρθρο σας, το οποίο και δημοσιεύουμε, οι νέοι υπουργοί, εννοείται της τουρκικής κυβερνήσεως, δείχνουν αλλαγή γραμμής, έτσι. Από στρατικοποίηση νησιών, η τουρκική παγίδα της αμοιβαιότητας στο Αιγαίο. Και εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας δεν εκδίδει ανακοίνωση. Εμένα με προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή αυτό το θέμα. Πάρα πολύ. Ορίστε. Ναι, κοιτάξτε, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο σημειώνω ότι είναι προϊόν ενός πραξικοπήματος, δηλαδή καθιερώθηκε μετά το πραξικόπημα του 60-61. Ναι. Ο Ερντογάν προσπάθησε να μειώσει την ισχύ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας όταν είδε ότι η στρατιωτική, τότε ήταν άλλη σύνθεση, προσπαθούσαν να του επιβάλλουν αυτό που θέλανε. Μιλάμε για την πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης, και μετά ο Ερντογάν είδε ότι τον εξυπηρετεί και το έκανε ένα από τα βασικά όργανα της Προεδρίας και το χρησιμοποιώ ως όργανο. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν την τελευταία ανακοίνωσή του είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ο αιώνας της Τουρκίας ως όρος. Το πλάνο, το όραμα του αιώνα της Τουρκίας για πρώτη φορά μπαίνει και στις ανακοίνωσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδριάζει δύο φορές, μία φορά το δίμηνο, το τελευταίο του δεύτερου μήνα, την τελευταία εβδομάδα. Και εκεί λοιπόν τίθενται όλοι οι στόχοι και πού πάει η εξωτερική πολιτική και τα εσωτερικά θέματα πολλές φορές. Τώρα Μάλιστα. λοιπόν δεν είχαμε ανακοίνωση. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε πολλές φορές ανακοινώσεις τελευταία δεκαετία, σχεδόν κάθε φορά για την Ελλάδα και την Κύπρο, για την Ανατολική Μεσόγειο. Σωστό. Στο παρελθόν δεν είχαμε αναφορές. Είχαμε γύρω στο 2011 όταν είχε εμφανιστεί το για εξέδρα, μιλάμε για τις δραστηριότητες ενεργειακές στην Κύπρο με το Αφροδίτη, λίγο αργότερα πάλι για θέματα που είχαν σχέση με την Δυτική Θράκη, τα δικαιώματα ναι, κτλ. Ναι. Το ναι. τελευταίο δύο έτη είχαμε σχεδόν κάθε δίμηνο, τετράμινο είχαμε αναφορές ναι. για την Ελλάδα. Αυτή φορά δεν είχαμε και είναι στο πνεύμα του θετικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, το οποίο για μένα είναι προσωρινό, είναι υποκριτικό, που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μετά τους σεισμούς. Θέλω να πω, κύριε Κολλιέ, κάτι ναι. το οποίο ναι. Είναι θέμα ερμηνείας, αλλά πιθανώς και σκοπιμότητων. Ναι. Οι Τούρκοι, το άκουσα σήμερα το πρωί, ένας αναλυτής το έλεγε, Έλληνας, σχολιαστής, όχι αναλυτής, ναι. το είδα και σε άρθρα σε μεγάλες εφημερίδες, που λένε ότι οι Τούρκοι κάναν μια κίνηση καλής θέλησης και ακυρώσαν την άσκηση θαλασσόλικου στην Ντενής Γκουρντού ναι. στο Αιγαίο, ναι. που θα γινόταν 4 με 12, 1 με 12 Ιουνίου. Μα ναι. αφού εμείς ακυρώσαμε την καταιγίδα. Βέβαια. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν έγινε μόνο μερός αυτό από την Τουρκία. Και Έτσι. Μάλιστα οι Τούρκοι λένε ότι πρώτα ακύρωσε η Ελλάδα και μετά εμείς. Εγώ δεν δέχομαι τη θέση των Τούρκων, εγώ δέχομαι ότι υπήρξε μια αμοιβαία ακύρωση. Όμως δεν είχαμε μια μονομερή ακύρωση της θαλασσόλικος από τους Τούρκους για να μας δείξουν καλό πρόσωπο. Δείχνουμε τη μισή αλήθεια και είναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι πλασματική. Μην πουλάμε παραμύθια στον ελληνικό λαό ότι οι Τούρκοι, εγώ διαβάζω Τούρκους αναλυτές οι οποίοι λένε όπως η Αρμενία κατέβασε τον πύχη, έτσι και η Ελλάδα, μιλάω για την εφημερίδα Τούρκιγε, ένας αναλυτής της προηγούμενης εβδομάδας, ότι η Ελλάδα μαλάκωσε τη στάση της απέναντί μας. Εμείς λοιπόν δείχνουμε και λέμε ότι εμείς, η Τουρκία μαλάκωσε τη στάση. Η Τουρκία δεν μαλάκωσε τη στάση. Η Τουρκία, η ουσία κύριε Κολλιέ, είναι ότι η Τουρκία περιμένει, όπως είπε και ο Τούρκος Πρόεδρος, παραμονές των πρώτων εκλογών, να μαλακώσουμε, να σταματήσουμε τις συγκρούσεις. Μου υποσχέθηκε ο Έλληνας ο Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά, για διάλογο διμερή σε μια γκάμα θεμάτων. Ναι. Που έχουν σχέση με τη Θράκη, με το Αιγαίο, τις τουρκικές διεκδικήσεις και την αποστρατιωτικοποίηση. Άρα λοιπόν, Ωραία. Επειδή οι Τούρκοι πιστεύουν ότι ο διάλογος αυτός θα τους αποδώσει καρπούς και η Ελλάδα υποσχέθηκε διμερή διάλογο, οι Τούρκοι λοιπόν έχουν κατεβάσει τον τόνο σε κάποια θέματα που τα οποία κατεβάσαν και εμείς. Συγγνώμη, στρατηγέ μου. Σε έναν διμερή διάλογο, αν θα πάμε εμείς σε ένα διμερή διάλογο με τον Τούρκο, η αξίωσή μας, η διεκδίκησή μας ποια είναι? Εγώ από ό,τι γνωρίζω
διεκδίκηση υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας όσον αφορά τα ναυτικά μίλια, όσον αφορά την ΑΟΣ, όσον αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και όσον αφορά την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου και τη διευθέτηση του ζητήματος του Καστελορίζου. Εμείς τι έχουμε πάνω στο τραπέζι για να διεκδικήσουμε, για να πάμε σε μια τέτοια κουβέντα με τον Τούρκο? Όχι, εδώ είναι η στρεβλή λοιπόν ανάγνωση των μηνυμάτων των δύο πλευρών. Γιατί εμείς λέμε, ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε χαρακτηριστικά και το χάρηκα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εμείς δεν συζητάω θέματα κυριαρχίας, δεν συζητάω το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, είναι μόνο οι θαλάσσιες ζώνες που και αυτό θέλει ερμηνεία. Οι θαλάσσιες ζώνες, τέλος πάντων, να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, ενώ ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά και με τον προηγούμενο υπουργό Τσαφούσουκλο και με τον Αγκάρ είπαν ότι τα θέματα, ναι, το καλή είναι το χιμπιτσίκι, αλλά παίρνω εγώ την τελευταία φωτογραφία, ναι, αυτών των δηλώσεων του Τσαφούσουκλου την προηγούμενη των τελευταίων εκλογών, 28 Μαΐου, τον ιδέα της 27 Μαΐου, από την Αλάνια τη γενέτειρά του, είπε. Είναι τα θέματα της αποστασιατικοποίησης, της κυριαρχίας νησιών, δηλαδή που δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αλλά... 152 νησιά αφισβητούν. 152 νησιά. Ε, λοιπόν, το θέμα των δικαιωμάτων στη Θράκη, της τουρκικής, όπως είπε, μειονότητας, η Σύνθηκη Λεσβάνης ονομάζεται θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, και τα θέματα των θαλασσίων ζωνών, είπε. Ο Τσαφούσουκλο, δηλαδή εύρος χωρικών υδάτων και εύρος... Άρα σας ρωτάω, το win-win, το καζάν-καζάν πού είναι? Δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί όταν ο άλλος διεκδικεί και εσύ δεν διεκδικείς και λέει να συζητήσουμε διμερώς, μόνο θα κερδίσει αυτός. Εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Γιατί να πάμε τότε σε διάλογο με αυτούς? Δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε διάλογο. Και ξέρετε ποια είναι η μεγάλη εικόνα, κύριε Κολιέ, τότε, αυτή που αποκομίζει κάποιος το τελευταίο 15 μήνες. Λοιπόν, τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή πέρυσι, πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και συζήτησε στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάστε, μαζί με και σε μια διμερή, σε μια επίσκεψη που έκανε και συζητήσανε οι δυο τους face to face με τον Ερντογάν. Μετά από αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στην Αμερική, μίλησε στο Κογκρέσο τον Μάιο και θύμωσε ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν θύμωσε γιατί... είπε ότι με αυτόν εννοούσε, δεν έλεγε ούτε το όνομα του κύριο Πρωθυπουργό μας, ότι μου υποσχέθηκε θα τα λύσουμε οι δυο μας και πήγε και το έκανε, έβαλε και την Αμερική μέσα. Ναι. Λοιπόν, άρχισε ο υβριδικός πόλεμος, η πίεση, το μπούλινγκ αυτό που δεχτήκαμε το καλοκαίρι και κυρίως τον φθινόπωρο με ταϊφούν, μια νύχτα ξαφνικά κτλ. Μέχρι που φτάσαμε το Δεκέμβριο και μπήκε στη μέση η Γερμανία για να μας βάλει να συζητήσουμε. Πάλι Γερμανία. Και να τα βρούμε. Πάλι Γερμανία. Πάλι αυτή. Λοιπόν, οπότε τι βλέπουμε τώρα, κύριε Κολιέ, ότι έρχεται ο Ερντογάν και λέει στην ουσία ότι η τουρκική πλευρά ή αποκαλύπτει η πραγματικότητα, αν θέλετε, ότι το μπούλινγκ αυτό της Τουρκίας απέδωσε και γυρνάμε σε αυτό που είπε ο Ερντογάν τον Μάρτιο, ότι εγώ ζήτησα να τα συζητήσουμε σε διμερές επίπεδο αυτά τα θέματα και τώρα έρχεται και επαναλαμβάνει και λέει μου τα υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα συζητήσουμε σε διμερές επίπεδο. Άρα λοιπόν εμείς υποχωρήσαμε μετά από αυτό το bullying, την υβριδικότητα. Πάλι υποχωρήσαμε. Και πάμε λοιπόν να συζητήσουμε κάτι που δεν συζητείται. Συγγνώμη στρατηγέ μου, F-35, κορβέτες, μορβέτες, γαλλικές φρεγάτες, θεωρίες, ενίσχυση ενόπλων δυνάμεων, δεν φεύγει στρατιώτης πάνω από τα νησιά μας, δεν φεύγει οπλικό σύστημα κτλ. Για ποιο λόγο υποχωρήσαμε? Τι υποχωρήσαμε δηλαδή? Σε αυτό εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ το λέω, το αναφέρω ως υποχώρηση. Εγώ ξέρω ότι από τουρκικής πλευράς αναφέρθηκε ότι ζήτησε η Ελλάδα παρέμβαση ώστε να συζητηθεί και το είπε ο Τσαφούσουκλο αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε κιόλας να έχουμε διάλογο. Αυτό αναφέρθηκε από τουρκικής πλευράς. Εγώ δεν μπορώ, λέω μόνο αυτό, γιατί από πλευράς ελληνικής δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι εάν εμείς τρέχουμε ελπίδες ότι με τη συζήτηση, ότι μπαίνοντας σε ένα διάλογο κατεβάζουμε ή εξημερώνουμε το θηρίο, κάνουμε μεγάλο λάθος, γιατί πλέον το θηρίο έχει απαιτήσεις και υπάρχει χρονικό σημείο αναφοράς ότι ο Ερντογάν πρέπει εντός λίγων μηνών να δείξει ότι κάτι πήρε από το Αιγαίο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι μάντης κακών, αλλά πιστεύω ότι
επειδή ολοκληρώνει τα 100 χρόνια από, την, ναι, από, το νέο, από τα ίδρυση της δημοκρατίας, της τουρκικής δημοκρατίας 29 Οκτωβρίου του 2023, τα 100 έτη ο Ερντογάν πρέπει να δείξει ότι έκανε βήματα. Δηλαδή τόσα χρόνια και... αυτό που κάναμε είναι μια τρύπα στο νερό και ξαναεπιστρέψαμε στην ίδια ακριβώς υποχωρητική πολιτική, έτσι. Αυτό κάναμε. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα το να ξαναπάμε σε διάλογο, αφού δεν οδηγεί πουθενά, εκτός και αν έχουμε, που δεν μπορώ να δεχτώ, τουλάχιστον και από επίσημα από κυβερνητικά χείλη, μάλιστα, στην Ελλάδα διατρανώνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε θέματα που ακουμπούν σε εθνικές κόκκινες γραμμές. Εγώ χαίρομαι που το ακούω, αλλά το να πάω να συζητήσω κάτι το οποίο λέω ότι εγώ δεν το συζητάω, δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, όπως και αν δούμε και την εικόνα στη συζήτηση περί αποστατιωτικοποίησης, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πονηριά των Τούρκων, στην οποία προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε μια ηρεμία στο Αιγαίο, σε μια να ευχηστεί ο λαός ότι χωρίς να γίνονται, γίνονται στρατηγικές ασκήσεις, έτσι ώστε να έρθει η τουρκική πλευρά και στη βάση του διαλόγου και να πει, κοιτάξτε να δείτε, ηρεμήσαμε κι εμείς, δεν χρειάζονται τα στρατεύματα, μπορεί να αποχωρήσουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ας αποχωρήσουν τότε, 120.000 επιβατικό σώμα έχουν απέναντι στη Σμύρνη. Ναι, υπάρχει ο αποβατικός στόλος, ο οποίος όταν θα υπογραφεί η συμφωνία το να αποχωρήσουμε κι εμείς κι αυτοί, ο αποβατικός στόλος της αξιαρχία πέσουν αυτό, δεν θα αποχωρήσει γιατί δεν υπάγεται τώρα στρατιά του Αιγαίου, αλλά υπάρχει στο ναυτικό. Άρα λοιπόν είναι μια παγίδα, ακόμη και αυτό το να μας πούνε να τραβήξουμε, να υποχωρήσουν οι δυνάμεις άμυνας από τα νησιά μας προς την ελληνική, ηπειρωτική χώρα. Ναι. Και οι Τούρκοι να πάρουν τη στρατιά του Αιγαίου προς τα ενδότερα, είναι μια ενισοβαρής ανάγνωση, είναι λανθασμένη εντελώς, γιατί οι Τούρκοι, οι μονάδες τους είναι ευέλικτες, είναι γρήγορες, είναι δυνάμεις καταδρομών που εκπαιδεύονται σε καταλήψεις νησιών και είναι επί εδάφους, δεν είναι πάνω σε νησιωτική χώρα. Εμείς για να ξαναεπιστρέψουμε το στρατό, αλλά και. Βέβαια, τι λέμε ότι θέλουμε. Είναι λάθος να πούμε σε μια τέτοια συζήτηση, κύριε Κολιέ, έχουμε μόνο να χάσουμε εάν πούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Και αν νομίζουμε ότι τώρα θα τον βάλουμε σε έναν μήλο που θα κερδίζουμε χρόνο από τον Ερντογάν, κάνουμε μεγάλο λάθος, γιατί ο Ερντογάν φαίνεται ανυπόμονος να τα συζητήσει αυτά, γιατί θέλει να πάρει. Και το έχει πει χαρακτηριστικά. Μου υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου για ακόμα μια φορά που ήσασταν κοντά μας. Να είστε γερός. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.